Συνεχίζουμε, γιατί μας προέκυψε κάποιο μικρό τεχνικό πρόβλημα και έχουμε μείνει εδώ. Στην πυρκαγιά που έγινε το 1998. Τότε γέμισε ο τόπος με μικρές λεύκες από την εδαφική τράπεζα σπερμάτων, αφού το τοπίο καθαρίστηκε από τη φωτιά. Εμφανίστηκαν όμως και νέοι κλόνοι, μία και η φωτιά κατακαίει ό,τι είναι πάνω από το έδαφος, αλλά δεν επηρεάζει το ρίζωμα. Η ύπαρξη λοιπόν και η ευδοκίμης της λεύκας εξαρτάται από αυτό που ο άνθρωπος ονομάζει και θεωρεί καταστροφή. Και οι καταστροφές που ευνοούν τη λεύκα και κάθε άλλο φυτό με παρόμοια βιολογία δεν είναι μόνο οι φωτιές. Τα ορεινά οικοσυστήματα με έντονο το ανάγλυφο και με μεγάλες κλίσεις, οι λεύκες εκεί επικρατούν για ευνόητους λόγους. Φανταστείτε ένα μεικτό δάσος από λεύκες και κονοφόρα να ανταγωνίζεται μεταξύ τους για ζωτικό χώρο και το ένα το άλλο να εμποδίζει να επεκταθεί. Στα περιβάλλοντα αυτά είναι συχνές οι κατολιστήσεις χιονοστιβάδων ή αργά την άνοιξη όγκων λάσπης. Πρόκειται για φυσιολογικές καταστροφές με τοπική μεν εμβέλεια αλλά με τρομερή δύναμη και συχνά τραγικές συνέπειες. Θα έχετε δει ασφαλώς σε ταινίες πως παρασύρουν στο πέρασμά τους τα δέντρα καθαρίζοντας τον υπέργειο χώρο. Τα κονοφόρα όμως, σε αντίθεση με τις λεύκες, δεν επιδίδονται σε κλωνοποίηση από τον υπόγειο χώρο τους. Έτσι η κατολίσθηση ευνοεί τη λεύκα που τώρα έχει ξεφορτωθεί τον ανταγωνιστή της. Πολλές φορές είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε την ακριβή χρονολογία κατά την οποία σημειώθηκε μία πυρκαγιά ή μία χιονοστιβάδα από την μέση ηλικία των κορμών της λεύκας. Η ηλικία ενός δέντρου προσδιορίζει με την σειρά της, προσδιορίζεται με την σειρά της από τον αριθμό των ετήσιων δακτυλίων του κορμού της, όπως περιγράψαμε στο πορτρέτο του Μαθουσάλα. Τι εμποδίζει λοιπόν τις λεύκες να επεκταθούν περισσότερο από όσο ο κλόνος πάντο των 430 στρεμάτων? Όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, ο ανταγωνισμός με τα κονοφόρα. Και τι ευνοεί την επέκτασή τους? Όπως επίσης έχετε αντιληφθεί, οι φυσικές καταστροφές. Στις λεύκες αρέσουν τα διαταραγμένα περιβάλλοντα. Η ιστορία της ευρασιατικής πόπουλος τρέμουλα, αν και λιγότερο μελετημένη και ενδεχομένως λιγότερο εντυπωσιακή, φαίνεται να είναι παρόμοια. Πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει μία λεύκα? Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Τι να θεωρήσουμε ως θάνατο στην περίπτωση του κλόνου? Η μεγαλύτερη και πιο ηλικιωμένη κορμή του πάντο είναι 300 ετών και εύλογα μπορούμε να υποθέσουμε ότι το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί και το οριακό όριο για αυτό το μέρος του φυτού. Η κορμή όμως, όπως και οποιασδήποτε άλλης εμφανής φυσικής μορφής του φυτού, έρχονται και αντιπαρέρχονται. Το ρίζωμα όμως που κάνει τους κλόνους, σε τι ηλικία μπορεί να φτάσει? Την ηλικία του ριζώματος δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Ωστόσο, ο κορμός των 300 ετών όχι μόνο ήλθε, είδε και σύντομα θα απέλθει, αλλά προήλθε από έναν παλαιότερο κορμό με ίδιο ακριβώς απαράλλακτο γενετικό υλικό που μεταβιβάστηκε χωρίς την μεσολάβηση φυλετικής αναπαραγωγής και γενετικών κυττάρων. Αυτός ο παλιός κορμός έχει ήδη πεθάνει. Τα ίχνη του έχουν σβήσει πλέον, έχει σαπίσει εδώ και δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια. Με τη σειρά του και αυτός προήλθε από έναν προηγούμενο κορμό και ούτω καθεξής και εις τους αιώνας των αιώνων. Μπορεί το σχήμα και το μέγεθος του κλόνου να άλλαξε το υπόγειο δίκτυο των συνδέσεων, να μεταβλήθηκε το γενετικό υλικό, να έχει όμως διατηρηθεί? Τι είναι λοιπόν άτομο και τι είναι ηλικία σε ένα κλόνο?
στον άνθρωπο, το άτομο είναι καθορισμένο από το μείγμα γονιδίων που κληρονόμησε από τους γεννήτωρές του. Το άτομο και το πακέτο των γονιδίων ταυτίζονται, γεννιούνται και πεθαίνουν μαζί. Το πακέτο γονιδίων της Λεύκας και όλων των υπολείπων φυτών που απολαμβάνουν το προνόμιο της φυσικής κλωνοποίησης είναι πρακτικά αθάνατο. Ποια είναι η ενδυνάμη ηλικία της λερναίας ύδρας που μπορεί από ατύχημα να χάσει ένα κεφάλι και να βγάλει ένα άλλο στη θέση του? Ποια είναι η μέγιστη ηλικία του πάντο από την στιγμή που φύτρωσε το αρχικό σπέρμα μέχρι σήμερα? Μόνο με έμεσους τρόπους μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα γοητευτικά και προκλητικά ερωτήματα. Ένας τρόπος είναι να υπολογίσουμε την μέση ετήσια επέκταση του κλόνου από ένα υποτιθέμενο κέντρο όπου εγκαταστάθηκε κάποτε ο απότατος γεννήτορας. Γνωρίζοντας την ταχύτητα επέκτασης και την απόσταση από το κέντρο, υπολογίζουμε τον χρόνο που έκανε ο κλόνος για να φτάσει στα σημερινά του όρια. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συνάντησε στην πορεία του κανένα εμπόδιο, την θάλασσα ή ένα δάσος κονοφόρων παραδείγματος χάρη. Βέβαια, πράγμα απίθανο να μην έχει συμβεί και μάλιστα πολλές φορές στο παρελθόν. Αντίστοιχοι υπολογισμοί για άλλα παρόμοια φυτά που ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα περισσότερο αφιλόξενα, σε οικοτόπους με ελάχιστο ανταγωνισμό και φυτοκοινωνίες με ελάχιστη πυκνότητα, είναι περισσότεροι αξιόπιστοι. Κλόνοι του θάμνου Larea tridentata που ζει στις βορειοαμερικανικές ερήμους, έχει υπολογιστεί με τον τρόπο αυτό ότι έχουν ηλικία τουλάχιστον 10.000 ετών. Και το ίδιο ισχύει και για άλλους θάμνους των αλπικών αρκτικών περιοχών της Ευρασίας. Δεν έχουμε όμως λόγους να πιστεύουμε ότι ο πάντο έχει μικρότερη ηλικία. Ο πάντο, ο θάμνος Larea και πολλά άλλα φυτά είδαν τους πρώτους ανθρώπους να εμφανίζονται στην Αμερικανική Ήπειρο και να την διασχίζουν από βορρά προς νότο, όταν για πρώτη φορά κατάφεραν να περάσουν περπατώντας τον Βερίγκιο Πορθμό λίγο πριν λιώσουν οι πάγοι, πριν από 10.000 χρόνια. 400 γενιές ανθρώπων παρήλθαν από τότε και τα πράγματα άλλαξαν άρδιν. Το γονιδίωμα του πάντο όμως παρέμενε αναλύωτο. Γιατί όλοι οι σχετικοί υπολογισμοί με την ηλικία πανάρχαιων κλόνων συγκλίνουν στα 10.000 χρόνια? Μήπως υπάρχει ένα ανυπέρβλητο απότατο όριο ηλικίας για το πακέτο γονιδίων με τους κωδικούς Πόπουλους, Larea κλπ. Για οποιοδήποτε πακέτο. Τέτοιο όριο μάλλον δεν υπάρχει. Η σύγκληση στα 10.000 χρόνια σε όλες τις σχετικές μελέτες σχετίζεται με την εποχή της ανόδου των θερμοκρασιών στο βόρειο ημισφαίριο και την απόσυρση των πάγων μετά το τέλος της πρόσφατης παγετώδους εποχής. Άλλοι κλόνοι της Λεύκας υπήρχαν σε νοτιότερα και θερμότερα κλίματα. Το τέλος της εποχής των παγετώνων επέτρεψε την μετανάστευση των φυτών προς βορρά. Οι γεννήτωρες εγκαταστάθηκαν και από τότε κάνουν ό,τι μπορούν. Δηλαδή αναπαράγονται βλαστητικά με την δημιουργία κλόνων και ενίοτε, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αναμειγνύουν τα γονίδια τους κάνοντας σεξ. Παρόλο αυτό, το πορτρέτο θα μπορούσε να τελειώσει εδώ πέρα. Αισθάνομαι ότι έχουμε αφήσει εκκρεμότητες. Προς τι λοιπόν η ιδιοτροπία της Λεύκας να λυκνίζει τα φύλλα της, ακόμα και αν η ένταση του ανέμου είναι τόσο μικρή που δύσκολα μετριέται με τα πιο ευαίσθητα ανεμόμετρα? Στην μεταδαρβινική εποχή οι βιολόγοι συνεχώς αναζητούν μία προσαρμοστική αξία για κάθε μία ιδιότητα. Άλλοι αναζητούν ένα αίτιο. Έχει διατυπωθεί η άποψη, παραδείγματος χάρη, ότι η Λεύκα τρέμει από την φρίκη επειδή το ξύλο της χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστεί ο Σταυρός του Κυρίου. Εύλογο αν αποδώσουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε έναν οργανισμό που δεν τις έχει ανάγκη. Άστοχο για την εποχή του ορθολογισμού, κατά την οποία ο επιστήμονας είναι υποχρεωμένος να υποθέσει
ότι για να διατηρηθεί αυτός ο περίεργος χαρακτήρας που μπορεί να εμφανίστηκε τυχαία στην εξελικτική ιστορία αυτού του φυτού, θα πρέπει να ευνοήθηκε από την φυσική επιλογή. Θα πρέπει να έχει περάσει δηλαδή από τις εξετάσεις ως προς το πλεονέκτημα που προσφέρει στο δέντρο. Και αν το πλεονέκτημα αυτό ήταν σημαντικό, τότε να παγιώθηκε ως εγγενής και γονιδιακά καθυλιζομένη η ιδιότητα που μεταβιβάζεται στους απογόνους. Την υπόθεση ακολουθεί το πείραμα που πρέπει να την, επιβεβαιώσει ή να την διαψεύσει. Η πρώτη υπόθεση που προτάθηκε σχετίζεται με το γεγονός ότι το φως, αν και απαραίτητο στα φυτά ώστε να επιτελούν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, μπορεί σε μεγάλες εντάσεις να αποβεί τοξικό και επιβλαβές. Τα φυτά δηλαδή χρειάζονται το φως, αρκεί αυτό να μην είναι και πάρα πολύ και να μην τα κουράζει. Όντως, τα φυτά διαθέτουν μια πλειάδα μηχανισμών ώστε όταν το φως γίνει ενοχλητικό, είτε η ένταση είτε ως, διάρκεια, να το αποφεύγουν αλλάζοντας τη συμπεριφορά τους. Λόγου χάρη, στρέφουν τα φύλλα τους παράλληλα προς τις ηλιακές ακτίνες ή αναπτύσσουν φυσικά αντιλίακα. Αν αυτό αποτύχει, διαθέτουν εφεδρικούς μηχανισμούς, βιοχημικούς και βιοφυσικούς, ώστε η περισσευούμενη φωτεινή ενέργεια να διοχετεύεται προς άλλες κατευθύνσεις, να μετατρέπεται παραδείγματος χάριν σε θερμότητα. Μήπως λοιπόν το χαρακτηριστικό λίκνισμα των φύλων της λεύκας που διαδοχικά στρέφει μία προς το φως και μία προς τα κάτω την επιφάνειά τους, είναι ένα τέχνασμα ώστε η κάθε πλευρά διαδοχικά να ξεκουράζεται έστω και για λίγο? Να προλαβαίνει να αποκαθιστά τυχόν βλάβες? Εύκολο το πείραμα. Κρατάμε εκείνο το φυτό με μηχανικό τρόπο, το εκβιάζουμε ούτως υπήν να δεχτεί το φως πάντα από τη μία πλευρά, συνθήκη αφύσικη για τις συνθήκες του συγκεκριμένου φύλου, και παρακολουθούμε τις αντιδράσεις του. Θα φωτοσυνθέσει περισσότερο ή λιγότερο? Θα υποστεί ή όχι κάποια ανεπανόρθωτη βλάβη? Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλλο παραμένει αδιάφορο στον χειρισμό που του επιβλήθηκε. Θα μπορούσε κανείς να πει λοιπόν ότι η συγκεκριμένη ιδιομορφία είναι ουδέτερη, δεν βλάπτει αλλά ούτε ωφελεί το φυτό. Πράγμα για το οποίο οι δαρβινιστές δεν θα αντιδρούσαν και πολύ. Τυχαίες μεταλλάξεις που δεν βλάπτουν ενδεχομένως και δεν διατηρούνται ως εν δυνάμει ευνοϊκές για τη μελλοντική χρήση. Θα μπορούσε το πράγμα να τελειώσει εδώ, αν και κάποιος δεν είχε τη φαϊνή ιδέα να εξετάσει μήπως τα φύλλα της λεύκας που διατηρήθηκαν τεχνητά για μεγάλο χρονικό διάστημα ακίνητα είναι ευκολότερη λία σε καταναλωτές. Ναι, έτσι είναι. Φαγώθηκαν από έντομα πολύ περισσότερο από ό,τι τα κινούμενα. Δεν είναι μόνο η λεύκα που δημιουργεί τα τεχνάσματα της ευνίδιας κίνησης των φύλων για να αποθαρρύνει τους επίδοξους καταναλωτές. Το ίδιο κάνει και η μιμόζα μπούτικα, το γνωστό μιμοάπτου. Στην μιμόζα η απότομη σύμπτυξη των φύλων που ακολουθεί το απαλό άγγιγμά τους τρομάζει και διώχνει τα έντομα που προσγειώνονται εκεί για να φάνε. Η αντίδραση αυτή έχει την ίδια λειτουργία με την τρομώδη κίνηση του δέρματος στα άλογα όταν μία μύγα καθίσει σε σημεία που είναι έξω από την εμβέλεια της ουράς τους. Υπάρχει όμως μία θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της μιμόζας και της λεύκας. Στην πρώτη περίπτωση η κίνηση είναι εκούσια και επάγεται ότι είναι από το άγγιγμα. Η μιμόζα αντιλαμβάνεται το άγγιγμα και στη συνέχεια ενεργητικά, δηλαδή με κατανάλωση ενέργειας, προβαίνει σε ευνίδια κίνηση. Στη λεύκα έχουμε μία ακούσια κίνηση η οποία εκμεταλλεύεται την πίεση του ανέμου χωρίς το φυτό να καταναλώνει ενέργεια. Η ιδιότητα αυτή έχει μηχανική βάση και σχετίζεται με την ιδιαίτερη ανατομία του μίσχου των φύλων. Σε διατομή, ο μίσχος δεν είναι το συνηθισμένο κυκλικό σχήμα αλλά είναι ελλειψοειδής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τάση που προκαλεί η πίεση του ανέμου στο έλασμα να μεταφέρεται ανισότιμα προς το μίσχο, όπου οι πλευρές που ορίζονται από την μικρή διάμετρο της έλλειψης έχουν την μικρότερη αντίσταση στην κίνηση. Το έλασμα αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Αλλά όσο μεγαλώνει η γωνία στροφής, τόσο περισσότερο αντιστέκονται
οι πλέον ισχυρές πλευρές του μύσχου που ορίζονται από την μεγάλη του διάμετρο, τείνοντας να επαναφέρουν το έλασμα στην αρχική του θέση και λόγω αδράνειας ακόμα παραπέρα. Τηρουμένο των αναλογιών, μιλάμε για μια κίνηση σαν εκείνη του εκκρεμούς που δεν επιτρέπει στα έντομα να φάνε με την ησυχία τους. Το δέντρο επιτυγχάνει το αϊκίνητο με ξένες δυνάμεις. Εδώ θα κάνουμε, τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην Φένιξ Δακτυλίφαιρα. Δακτυλίφαιρα, μια χουρμαδιά με αθάνατα έμβρια. Αλλά μέχρι να περάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, ας περάσουμε σε μια μουσική διακοπή. Thank you.
Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδρομή μας αυτή, σε αυτήν την περιήγηση, με το επόμενο κεφάλαιο, μία χορμαδιά με αθάνατα έμπρια φένιξ δακτυλίφερα. Το πιο συναρπαστικό ίσως για το ευρύ κοινό έβριμα των ανασκαφών της στην Μασάντα θα ήταν να βρεθούν επιτέλους τα οστά των 900 ζηλωτών υπερασπιστών του κάστρου που κατά την εβραϊκή παράδοση αυτοκτόνησαν ομαδικά το 71 μετά Χριστό για να μην πέσουν στα χέρια και στην οργή των, των Ρωμαίων πολιορκητών. Η Μασάντα, ένα συγκρότημα παλατιών και οχυρωματικών έργων, αντικρίζει από την κορυφή ενός δύσκολα προσβάσιμου λόφου την νεκρά θάλασσα και την Ιουδαϊκή έρημο. Είχε οχυρωθεί 100 χρόνια νωρίτερα από τον διορισμένο από τους Ρωμαίους βασιλιά Ηρώδη. Η παράφρον διακυβέρνηση του βασιλιά τον έκανε τόσο μισητό ώστε να είναι απαραίτητη η ύπαρξη καταφυγίων για αυτόν και τα υπολείμματα της οικογένειάς του. Την υπόλοιπη την είχε δολοφονήσει ο ίδιος. Στην Μασάντα λοιπόν, κατά τη διάρκεια του πρώτου Ιουδαϊκού πολέμου 66 με 73 μετά Χριστό, οχυρώθηκε το πιο ακραία επαναστατικό κομμάτι των ζηλωτών, οι λεγόμενοι Σικάριοι. Έχοντας πάρει το όνομά τους από τα Σίκε, δηλαδή τα μαχαίρια που έκρυβαν αυτοί οι υπέρμαχοι της ένοπλης αντίστασης κατά των Ρωμαίων και των συνεργατών τους, χρησιμοποιούσαν συστηματικά εναντίον τους τρομοκρατικές μεθόδους. Η πτώση της Μασάντας στις λεγεώνες της Ρωμαϊκές σήμαινε την ήττα των Ιουδαίων και την έναρξη της δεύτερης διασποράς στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Η πρώτη είχε γίνει μετά την κατάληψη της Ιουδαίας από τον ηγεμόνα των Βαβυλωνίων Ναβουχοδορόσορα τον δεύτερο το 600 π.Χ. Η Μασάντα λοιπόν είναι ένα σημαντικό εθνικό μνημείο για τους Εβραίους. Μπορεί ο τάφος των Σικαρίων να μην έχει βρεθεί ακόμα, ωστόσο στις ανασκαφές του 1963 έως 1965 οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κάτω από τα ερείπια μερικούς αποξηραμένους καρπούς. Ευρήματα ρουτίνας για αρχαιολογικούς χώρους θα έλεγε κανείς, που αποθηκεύονται και ταξινομούνται για πιθανή μελλοντική μελέτη. Αν επιβεβαιωθεί ότι τα ευρήματα είναι σύγχρονα με την περίοδο ακμής και χρήσης του κάστρου, τότε θα συμπληρωθούν οι πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των κατοίκων του. Εκ πρώτης όψεως, το αρχαιολογικό ενδιαφέρον φάνηκε περιορισμένο. Οι καρποί έμοιαζαν με χορμάδες, ένα είδος εμπορεύσιμο ήδη από το 4.000 π.Χ. Ωστόσο, μία μελέτη με τους συγκεκριμένους χορμάδες της Μασάντα που δημοσιεύτηκε το 2005 αναγόρευε τον Φίνικα Φένιξ Δακτυλιφέρα σε παγκόσμιο πρωταθλητή βιωσιμότητας σπερμάτων υπό συνθήκες τεχνητής αποθήκευσης. Θυμηθείτε ότι την αντίστοιχη επίδοση για τα σπέρματα που διατηρήθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον κατέχει ο Κινέζικος Λωτός κατά το πορτρέτο του Νέλουμπο Νουσιφέρα. Σπέρματά του, θαμμένα στα ειζήματα της αποξηρασμένης λίμνης στη Μαντζουρία, φύτρωσαν κανονικά μετά από 1.300 χρόνια. Οι χουρμάδες στην Μασάντα χρονολογήθηκαν με την μέθοδο του άνθρακα 14 και ευρέθηκε πως έχουν συλλεχθεί κάπου μεταξύ του 140 π.Χ. και 80 μετά Χριστό. Μικρή σημασία αν προσδιορίζονταν για τον τύρονα ή για τους επαναστάτες, για τον τύρανο ή για τους επαναστάτες. Εξάλλου, τα περιθώρια σφάλματος δεν επιτρέπουν την ακριβή προσδιοριστική περίοδο της ηλικίας τους. Ωστόσο, η φύτρωσή τους και η ανάπτυξη υγιών φυτών από τα σπέρματα αυτά είναι εντυπωσιακή. Σημαίνει ότι
πριν από 2.000 χρόνια σε κάποια όαση της Μέσης Ανατολής, ενδεχομένως στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού που ρέει λίγο βορειότερο από την Μασάντα, μία χορμαδιά έφτιαξε τους καρπούς της. Μέσα τους αναπτυχθήκαν τα σπέρματα με τα μικροσκοπικά τους έμβρια που είχαν όλη την πληροφορία και το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την δημιουργία μιας νέας χορμαδιάς. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος ανεστάλλει όταν οι καρποί αποθηκεύτηκαν από τον άνθρωπο σε μέρος ξηρό. Δεν πρόλαβαν να καταναλωθούν. Τα σπέρματα όμως επιβίωσαν. Για να τα ξεθάψουν οι αρχαιολόγοι και να τα φυτέψουν οι βιολόγοι 2.000 χρόνια αργότερα. Εικάζεται ότι το εξαιρετικά ξηρό κλίμα της περιοχής της Νεκράς Θάλασσας ενίσχυσε την εξαιρετική εγγενή βιωσιμότητα των σπερμάτων της χορμαδιάς και διατήρησε τα μικροσκοπικά έμβρια σε ετοιμότητα και το γενετικό του υλικό ανέπαφο. Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή είναι 42 χιλιοστόμετρα. Με άλλα λόγια, τα μέρη αυτά δέχονται 10 φορές λιγότερη βροχή από αυτήν που πέφτει στην Αθήνα, ενώ η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας είναι η μισή. Τα ίδια τα φυτά φροντίζουν ώστε τα σπέρματά τους να αφυδατώνονται πριν ο καρπός πέσει. Πολλά από αυτά εφοδιάζουν τους καρπούς που περιέχουν ήδη αφυδατωμένα σπέρματα με αδιάβροχα περιβλήματα για να παραμείνουν αφυδατωμένα. Σαν να επιδιώκουν την παράταση της ζωής των μικροσκοπικών τους εμβρίων. Στην περίπτωση της αρχαίας χορμαδιάς της Μασάντα, το έμβριο γεννήθηκε την εποχή του Ιησού, έζησε σε λίθαργο για 2.000 χρόνια και θα συνεχίσει να ζει ως δραστήριο δέντρο εκτός απροόπτου για αρκετές δεκάδες, ίσως ακόμα και εκατοντάδες χρόνια. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει την τύχη του? Από την άλλη, όλοι όσοι ασχολούνται με την κυπουρική και διαβάζουν τις οδηγίες στο περιτύλιγμα των σπόρων γνωρίζουν ότι πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος ξηρό και δροσερό. Κάποιοι επιστήμονες μελετούν πόσο ξηρό και πόσο δροσερό πρέπει να είναι το μέρος αυτό για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή βιωσιμότητα. Καταλήγουν ότι η ζωή της πλειονότητας των σπερμάτων, των σπόρων όπως θα τους λέμε στην καθομιλημένη, μπορεί να παραταθεί πολύ περισσότερο, να φτάσει πρακτικά στην αθανασία κάτω από ειδικές συνθήκες. Θερμοκρασία γύρω στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία κάτω από το 5%. Είναι τα λεγόμενα ορθόδοξα σπέρματα, διότι υπάρχει και μία μειοψηφία φυτών των οποίων τα σπέρματα δεν μπορούν να διατηρηθούν σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασίες. Είναι τα λεγόμενα ανυπότακτα σπέρματα. Αυτά θέλουν άλλο και συνήθως δυσκολότερο πρωτόκολλο διατήρησης. Τους 18 βαθμούς κάτω από το μηδέν τους συναντάμε καμιά φορά στην φύση, όμως την σχεδόν εντελώς ξηρή ατμόσφαιρα σχεδόν πουθενά. Ακόμα και ο ξηρός αέρας της ερήμου σπανίως έχει υγρασία μικρότερη του 20%. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα της Τράπεζας Σπερμάτων για την τεχνητή διατήρηση της βιοποικιλότητας. Πρόκειται για μία κυβωτό όπου μπορούν κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες να διατηρηθούν δείγματα από τον γενετικό πλούτο του πλανήτη. Μία ιδέα εύκολα εφαρμόσιμη στην περίπτωση περισσότερων φυτών που συνηθίζουν να παράγουν σπέρματα διατηρήσιμα, έμβρια πακεταρισμένα με ασφάλεια σε ένα αφυδατωμένο καρπό με εγγενή και μακριά βιωσιμότητα, αν αποθηκευτούν κάτω από αυτές τις ειδικές συνθήκες. Αντίθετα, στους ζωικούς οργανισμούς το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η κατάψυξη σερματοζωάριων και οάριων και όχι μόνο δεν αντέχουν την αφυδάτωση, αλλά στη συνέχεια για να δώσουν βιώσιμο απόγονο χρειάζεται η σύνδεξή τους και μία ζωντανή μητέρα για να φέρει εις πέρας την κύηση. Σε αντίθεση με το ζωικό, το πακεταρισμένο και το αφυδατωμένο φυτικό έμβριο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και μακρόβιο, ενώ το νεαρό φυτό δεν χρειάζεται καν την γονική μέρημνα.
Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν θεσμοθετημένες τράπεζες φυτικών σπερμάτων, στις οποίες διατηρούν χρήσιμες καλλιεργούμενες ποικιλίες και άγρια φυτά. Μάλιστα, υπάρχει και μια υποδειγματική διεθνή συνεργασία που πήρε την μορφή μιας παγκόσμιας τράπεζας. Υλοποιήθηκε πρόσφατα από την νορβηγική κυβέρνηση με την συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών στην νήσο Σπιτσβέργη του συμπλέγματος Σβάλμπαρ, στα όρια του Αρκτικού ωκεανού, σε γεωγραφικό πλάτος 78 βόρεια, κατασκευάστηκε ένας υπόγειος χώρος με δυνατότητα να χωρέσει δείγματα σπερμάτων από όλα τα φυτά της γης, καλλιεργούμενα και άγρια. Η επιλογή της περιοχής βασίστηκε σε τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η απουσία σεισμικής δραστηριότητας, οι μόνιμα χαμηλές συνθήκες και η μεγάλη απόσταση από πιθανές εστίες κοινωνικής αστάθειας. Κυρίως όμως βασίστηκε στην έμπρακτη πολιτική βούληση για την σωτηρία της βιοποικιλότητας. Τα σπέρματα διατηρούνται σε φακέλους ερμητικά κλειστούς, από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η υγρασία. Η θερμοκρασία διατήρησης 18 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 επιτυγχάνεται τεχνητά, ωστόσο διευκολύνεται και από το μόνιμα παγωμένο περιβάλλον. Ακόμα και αν υπάρξει βλάβη των μηχανημάτων ψύξης, πρέπει να περάσουν μήνες για να ανέβει η θερμοκρασία γύρω στο 0, πράγμα που δίνει ευχέρεια χρόνου για επιδιορθωτικές επεμβάσεις. Η τράπεζα δέχεται σπέρματα προσφύλαξη από άλλες τράπεζες ανά τον κόσμο με σκοπό να τα προστατεύσει από τυχόν απώλειες. Τέτοιες απώλειες δεν είναι σπάνιες και μπορεί δυνητικά να οφείλονται σε ατυχήματα, περικοπή πιστώσεων, κακή διαχείριση, βλάβες των συστημάτων ψύξης, φυσικές καταστροφές και οικονομική ή κοινωνική κατάρρευση. Η τράπεζα λειτουργεί όπως και οι κοινές τράπεζες με μία εξαίρεση. Δεν επιδιώκει το κέρδος. Ο τραπεζίτης, εδώ η νορβηγική κυβέρνηση, διαθέτει το οίκημα, ενώ οι επιμέρους καταθέτες, οι τοπικές ανά τον κόσμο εθνικές τράπεζες ή οι σχετικές επιστημονικές οργανώσεις εμπιστεύονται το υλικό τους, επάνω στο οποίο έχουν την πλήρη κυριότητα. Μπορούν να το αποσύρουν, να το κάνουν δηλαδή ανάληψη μόνο αυτοί σε μια δύσκολη στιγμή. Ο τραπεζίτης δεν αγγίζει το υλικό, δεν μπορεί να το επενδύσει και οι καταθέτες δεν λαμβάνουν τόκους. Το κόστος συντήρησης της τράπεζας έχει αναλάβει ο ΟΗΕ και διάφοροι χορηγοί με περιβαλλοντικές ευαισθησίες για πιο διάστημα, με πιο διάσημα χορηγό το ίδρυμα του Bill Gates. Η υπόγεια κατασκευή μπορεί να αντέξει ακόμα και βομβαρδισμούς. Είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για τον θησαυρό των φυτικών γενετικών αποθεμάτων. Κινδυνεύει όντως μια τέτοια τράπεζα από βομβαρδισμό? Ήταν απαραίτητη η θωράκιση του συστήματος, ιδιαίτερα εάν κανείς αναλογιστεί το οικονομικό της κόστος? Το κριτήριο της τοποθέτησης της τράπεζας μακριά από πιθανές αιστείες κοινωνικής αστάθειας έχει κάποια λογική, βέβαια, έχει κάποια λογική βάση. Ή μήπως όλα αυτά είναι υπερβολές? Πολλά μουσεία και πολύτιμες συλλογές σε καιρούς αναταραχής έχουν πέσει θύματα τυχαίων καταστροφών ή σκόπιμων βανδαλισμών, κυρίως όμως οργανωμένου σφεντερισμού και πειρατείας. Υπάρχει φόβος για μια τέτοια αθώα συλλογή σπερμάτων? Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο κλάδος της γενετικής βελτίωσης των φυτών διέθετε ένα αφοσιωμένο και εξαιρετικά δραστήριο επιστήμονα, τον Νικολάη Βαβίλοφ. Ο Βαβίλοφ είχε σπουδάσει στο Γεωπονικό Ινστιτούτο της Μόσχας, από όπου πήρε το διδακτορικό του το 1910. Στο πλαίσιο του ερευνητικού του αντικειμένου ταξίδεψε σε πολλά μέρη της γης και συνέλεξε σπέρματα από χιλιάδες ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών. Μελετώντας τις ιδιότητές τους, κατέληξε στην διατύπωση της θεωρίας του για τα γεωγραφικά κέντρα προέλευσης και των καλλιεργουμένων φυτών και, τους πιθανούς προγόνους τους. Οι ιδέες του, αν και σε μεγάλο βαθμό τροποποιήθηκαν από τους μεταγενέστερους, επηρέασαν σημαντικά την επιστημονική ατμόσφαιρα της εποχής. Υπηρέτησε την Σοβιετική Γεωπονία από σημαντικές και επίσημες διευθυντικές θέσεις που οργάνωσε την συλλογή του υλικού του στην πλουσιότερη για την εποχή Τράπεζα Σπερμάτων Καλλιεργούμενων Ποικιλιών. Η τράπεζα είχε έδρα το Λένιγκραντ
και παραρτήματα σε πολλές από τις τότε σοβιετικές δημοκρατίες. Τόσο ο ίδιος όσο και οι συλλογές του είχαν ένα περιπετειώδες τέλος κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Βαβίλοφ προσπαθούσε να βελτιώσει τα φυτά διαμέσου διασταυρώσεων, στηριζόμενος στις αρχές της κλασικής γενετικής. Είχε όμως να αντιμετωπίσει έναν δυναμικό αντίπαλο. Ο Τροφίμ Λισένκο, επίσης διακεκριμένος γεωπόνος, ήταν υπέρμαχος της εσφαλμένης άποψης ότι οι επίκτητες ιδιότητες, αυτές δηλαδή που αποκτώνται με την εξάσκηση, κληροδοτούνται στους απογόνους. Στο απλούστερο παράδειγμα είναι σαν να λέμε ότι ο μακρύς λαιμός της καμιλοπάρδαλης προέκυψε από την προσπάθειά της να φτάσει στα ψηλά κλαδιά των δέντρων και ότι αυτή η ιδιότητα μεταβιβάστηκε στους απογόνους της. Ή ότι οι δεξιότητες που με κόπο αποκτήσατε εσείς στη ζωή σας ως διαμαγείας θα γίνουν κτήμα του κανακάρι σας. Άποψη λανθασμένη που υπερτονίζει την σημασία του περιβάλλοντος στην διαμόρφωση των ιδιοτήτων ενός οργανισμού που υποβαθμίζει ανάλογα τη σημασία του γενετικού υλικού. Λανθασμένη μεν, αρμόζουσα όμως σε ένα καθεστώς το οποίο στη βιασύνη του να πείσει τον κόσμο για την θεωρητική του ορθότητα υπερεκτίμησε το γίγνεσθε εις βάρος του είναι. Το καθεστώς είχε ανάγκη την ψευδοεπιστήμη του Λισένκο και η φιλοδοξία του Λισένκο είχε ανάγκη την ισχύ του καθεστώτος. Γρήγορα ο Λισένκο έγινε ο ευνοούμενος του Στάλιν, οι επιστημονικές του απόψεις εγκαθιθρήθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και ο ίδιος αναδείχθηκε απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Δεκάδες επιφανείς βιολόγοι απολύθηκαν, εξορίστηκαν στα γκούλακ, οδηγήθηκαν στα ψυχιατρία ή τις φυλακές ως μπουρζουάδες και εχθροί του λαού. Ο Βαβίλοφ συνελήφθη το 1940 και πέθανε στην φυλακή από ασιτία 3 χρόνια αργότερα σε ηλικία 55 ετών. Τόσο ο Βαβίλοφ όσο και η κλασική γενετική είχαν πέσει στην δυσμένεια του σταλινικού καθεστώτος. Όπως ήταν επόμενο, οι πολύτιμες συλλογές του ρήμαξαν. Δεν προστατεύτηκαν λοιπόν από την ειδική ομάδα των SS με επικεφαλής τον γερμανό αξιωματικό και διδάκτορα της γενετικής των φυτών Heinz Brucher που στάλθηκε στην Σοβιετική Ένωση για ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Βλέπετε, ο Χίμλερ και οι Ναζί δεν άρπαζαν μόνο καλλιτεχνικούς θησαυρούς. Είχαν αντιληφθεί ότι όποιος ελέγχει την τροφή μπορεί να ελέγξει και τον κόσμο. Ο Μπρούχερ δεν συνάντησε καμία δυσκολία να ιδιοποιηθεί τις συλλογές σπόρων του Βαβίλουφ. Τουλάχιστον αυτές που βρίσκονταν εγκατελειμμένες στα αγρονομικά Ινστιτούτα των περιοχών που είχαν καταλάβει οι Ναζί. Το μεγαλύτερο μέρος όμως της συλλογής βρισκόταν στο Λένιγκραντ που ακόμα αντιστεκόταν. Λέγεται ότι οι βοηθοί του Βαβίλοφ μετέφεραν την συλλογή στα υπόγεια του Ινστιτούτου αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τη δουλειά του φυλακισμένου δασκάλου τους. Λέγεται επίσης ότι στην διάρκεια της τρίχρονης τραγικής πολιορκίας του Λένιγκραντ μερικοί από αυτούς πέθαναν από ασιτία αρνούμενοι να τραφούν από τους σπόρους που φύλασαν. Αγάπη προς τον δάσκαλο, επιστημονική αυτοθυσία, πίστη ότι το μέλλον της πατρίδας μετά την απελευθέρωση θα στηριζόταν σε αυτούς τους σπόρους. Ό,τι και να ήταν, οι ανώνυμοι των υπογείων των Ινστιτούτων του Λένιγκραντ έδειξαν ότι η επιστήμη έχει και αυτή τους δικούς της μάρτυρες. Η συλλογή του Λένιγκραντ διασώθηκε. Ωστόσο, το καθόλου ευκαταφρόνητο υπόλοιπο μέρος της συλλογής του Βαβίλοφ μεταφέρθηκε από τον Μπρούχερ στην Αυστρία σε ειδικό εργαστήριο γενετικής βελτίωσης των φυτών που είχαν ιδρύσει οι Ναζί στο Γκράτς. Δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τα κλοπημαία. Το 1945, με τα συμμαχικά στρατεύματα να πλησιάζουν, ο Μπρούχερ παίρνει διαταγή να ανατινάξει το εργαστήριο. Σε μια απροσδόκητη κρίση συνειδήσεως, αρνείται να υπακούσει και η κληρονομιά του Βαβίλοφ διασώζεται. Άγνωστο πώς, ο Μπρούχερ καταλήγει στη Λατινική Αμερική, όπου σταδιοδρομεί ως καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια.
Ο θάνατος τον βρίσκει εξίσου απροσδόκητα. Δολοφονείται στο σπίτι του στην Αργεντινή το 1991. Επισήμως έπεσε θύμα ληστών. Σύμφωνα με μία άλλη ανεπιβεβαίωτη εκδοχή, οι δράστες είχαν σχέση με τους βαρόνους της κοκαίνης. Τα τελευταία πειράματα του Μπρούχερ, που ήταν ήδη 76 ετών, αφορούσαν έναν ιό που προσβάλλει το φυτό της κόκας. Τα σπέρματα των φυτών είναι αφιδατωμένα πακέτα που μέσα από το σκληρό περιτύλιγμα έχουν συσκευασμένο ένα μικροσκοπικό έμβριο σε βαθύ λίθαργο μαζί με λίγα τροφικά και ενεργειακά εφόδια για να ξεκινήσει τη ζωή του. Αυτές οι συσκευασίες γενετικής πληροφορίας, εντολών και προγραμμάτων που μετατρέπουν ένα σπόρο σε φυτό είναι από τις πιο ανθεκτικές μορφές ζωής. Τυχαίνει επίσης να είναι και χρήσιμες, και επειδή ουδής γνωρίζει μέχρι τώρα πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη παράνοια, πρωτοβουλίες σαν την τράπεζα σπερμάτων της Σπιτσβέργης φαίνονται εύλογες και ενθαρρυντικές, αρκεί όταν χρειαστεί να γίνει η ανάληψη, να υπάρχει ο καταθέτης και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο. Μουσικό διάλειμμα.
Και περνάμε στο τρίτο κεφάλαιο για σήμερα, όπως σας είχα προαναγγείλει, γιατί τα φυτά ονομάζονται όπως ονομάζονται. Linnea borealis. Καλοκαίρι. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το βόρειο δάσος των κονοφόρων ήταν υγρό, ομιχλώδες, σκοτεινό και σιωπηλό. Σιωπηλή και η πολυεθνική ομάδα των περιπατητών. Ακόμη και οι Ιταλοί είχαν πάψει να κάνουν την χαρακτηριστική τους φασαρία. Ο ήχος των βημάτων πνιγόταν σε ένα παχύ στρώμα από βελόνες που αποσυντίθεται στο έδαφος και τα πάντα φέρονταν να σέβονται τον μοναδικό ήχο που η φύση επέβαλε, το κελάρισμα των νερών του ποταμού που κυλούσε μακριά, κρυμμένος από τα πυκνά φυλώματα. Τότε αρχίσαμε να αφουγκραζόμαστε τον διακριτικό ήχο μιας μελωδίας. Ήταν βιολί. Ερχόταν από κάπου μακριά μπροστά μας και δυνάμωνε όσο προχωρούσαμε. Σε μια στροφή τους είδαμε. Δύο νεαροί, ακίνητοι, σαν μαρμαρωμένα ξωτικά. Μόνο εκείνος που ήταν όρθιος και έκανε τις απαραίτητες κινήσεις αυτού που κρατά το δοξάρι. Ο άλλος, μισογονατισμένος, έδειχνε ένα μικρό ποώδες φυτό με λευκά όμορφα άνθη. Το καλέσθητο ταμπελάκι δίπλα στο φυτό έγραφε «Linnea borealis». Πολλοί από τους περιπατητές και εγώ μεταξύ τους δεν γνώριζαν ή δεν θυμούνταν την ονομασία αυτού του ταπεινού οργανισμού. Κανείς όμως δεν τόλμησε να ρωτήσει τους νεαρούς, όχι από ντροπή, ούτε επειδή η περιέργεια μας είχε ξαφνικά εξαντληθεί, το αντίθετο μάλιστα. Δεν ρωτάς όμως τα αγάλματα, έστω και αν ξέρεις ότι έχουν ζωή. Ο τρόπος υπόδειξης του φυτού, η εκκινησία των νεαρών μέσα στο ημίφος, η σιωπή του δάσους σε συνδυασμό με την απαλή μουσική του Βιβάλντι, προδιάθεταν σε μια μοναχική διερεύνηση των πραγμάτων. Την επόμενη το πρωί, πολλοί από τους περιπατητές θεάθηκαν στην βιβλιοθήκη να σκαλίζουν τα βιβλία ψάχνοντας πληροφορίες για το φυτό. Ήταν η εποχή που ακόμη δεν ήσαν διαδεδομένοι οι υπολογιστές και το διαδίκτυο. Βρισκόμασταν στο Πανεπιστήμιο της Ούμεα, στην Βόρεια Σουηδία, με αφορμή κάποιο συνέδριο. Να λοιπόν πως μια ανάμνηση μένει ανεξίτηλη. Πως μία εκδρομή ρουτίνας από αυτές που σωριδών οργανώνονται για να σπάσουν τη μονοτονία των επιστημονικών συνεδρίων μπορεί να προκαλέσει γόνιμο στοχασμό ακόμα και μετά από 25 χρόνια. Και δεν ήταν μόνο η διακριτική γνωριμία με τα σημαντικά φυτά της περιοχής.
Ο περίπατος τελείωσε σε κάποιο ξέφωτο δίπλα στο ποτάμι, όπου είχε στηθεί γλέντι με ζωντανή μουσική από τοπική μπάντα, ψητό τάρανδο εκτροφείου, λαχανικά για τους χορτοφάγους και κρασί. Χόρεψαν πόλκα ακόμα και οι άσχετοι. Και για επιδόρπιο, για όποιον ήταν σχετικά νυφάλιος και το επιθυμούσε, επιστροφή στην πόλη με φουσκωτά από το ποτάμι. Η επόμενη έκπληξη ήταν ένας διαγωνισμός μπουγελώματος, ώστε ουδείς να αποβιβαστεί στεγνός. Στο ξέφωτο που καταλήξαμε να μας περιμένει φωτιά και καφές, καθώς και ο ηλικιωμένος και σεβαστός πρόεδρος του συνεδρίου, γραβατωμένος, κουστούμαρισμένος και προκλητικά στεγνός. Το πονηρό του χαμόγελο και η στοικότητα με την οποία υπέμενε με τη σειρά του το μπουγέλωμα μας υπέδειξε ότι και αυτό συμμετείχε στο κόλπο. Ξανασκάλισα μετά από 30 χρόνια τα ηλεκτρονικά πλέον κοιτάπια, γιατί ομολογώ ότι ο λόγος που έκανε τα δύο αλυσμόνητα ξωτικά να παραμείνουν για ώρες ακίνητα είχαν κάπως ξεθοριάσει. Γιατί λοιπόν ήθελα να επιστήσουν την προσοχή μας σε αυτό το φυτό? Μα επειδή ήταν αγαπημένο φυτό του αγαπημένου του συμπατριώτη, του φυσιοδήφη Κάρολου Λινναίου. Ο Λινναίος είναι ο νονός, αυτός δηλαδή που έδωσε στα περισσότερα φυτά και σε αρκετά ζώα τα επιστημονικά τους ονόματα που ισχύουν ακόμα και σήμερα. Και όχι μόνο τα ονόματα, αλλά και το σύστημα της ονοματοδοσίας, τους κανόνες με βάση τους οποίους άγνωστα φυτά θα μπορούσαν στη συνέχεια να ονομαστούν. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε, γιατί τα φυτά ονομάζονται με αυτόν τον τρόπο, με ονοματεπώνυμο, σε περιγραφή πλάγια λατινική και με ονόματα εμπνευσμένα στις περισσότερες περιπτώσεις από την ελληνική ή λατινική γλώσσα. Κοιτάξτε και πάλι τα ονόματα των φυτών που έδωσαν αφορμή να γραφτεί αυτό το βιβλίο και αναρωτηθείτε για την προέλευσή τους. Οι συνάδελφοί μου, οι ταξινόμοι, δηλαδή οι βιολόγοι, που προσπαθούν να βάλουν σε τάξη τους ζωντανούς οργανισμούς με βάση γενικά αποδεκτούς νόμους, ίσως μου καταλογίζουν ότι δεν είμαι απολύτως ακριβής. Όχι σε ό,τι έχει να κάνει με το όνομα και το επώνυμο ενός φυτού, αλλά σε αυτό που ακολουθεί, δηλαδή το όνομα του νονού το οποίο παραβλέπω. Ας πούμε, η πλήρης ονομασία του εμβληματικού φυτού της Ναμίμπια είναι Velvicia Mirabilis Hook, υποδηλώνοντας ότι το όνομα εδόθη από τον Άγγλο βοτανικό J.F. Hooker, σύγχρονο και φίλο του Δαρβίνου και διευθυντή των κήπων Kew του Λονδίνου. Συνήθως ο νονός είναι αυτός που κάνει την πρώτη επίσημη επιστημονική περιγραφή του φυτού και διατηρεί το δικαίωμα να του δώσει όποιο όνομα επιθυμεί. Πολλές φορές δίνει το εκλατινισμένο όνομα αυτού που ανακάλυψε πρώτο στο φυτό. Δεν νομίζω πως υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και αναγνώριση για κάποιον φυσιοδήφη από το να περάσει στην επιστημονική αθανασία όταν το όνομά του δοθεί σε ένα φυτό, όπως του Friedrich Velvitz, ή για έναν ταξινόμο να περιγράψει πρώτος ένα είδος και να προσθέσει στο τέλος το όνομά του ως ανάδοχος και ονοματοθέτης. Ωστόσο, η προθήκη του ονόματος του νονού δεν γίνεται μόνο για λόγους αυροφροσύνης και αναγνώρισης του έργου του. Έχει και μια πρακτική αξία ενός σημείου αναφοράς. Ιδιαίτερα στο παρελθόν, όταν η επιστημονική επικοινωνία ήταν πολύ δυσκολότερη και ένα από το αυτό φυτό ενδεχομένως να είχε περιγραφεί και βαφτιστεί από περισσότερους ανεξάρτητους μεταξύ τους ταξινόμους. Όταν λοιπόν αφορά τον νονό, αν δεν είχα υποπέσει εσκεμμένα για να μην βαρύνω ανέτεια τα πράγματα σε ένα βιβλίο εκλαΐκευσης στο παράπτωμα της αποσιώπησής του, θα βλέπατε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ονοματεπώνυμο του φυτού θα το ακολουθούσε η σύντμηση L. Αυτό υποδηλώνει ότι ανάδοχος ήταν ο Κάρολος Λινναίος. Σε παραδειγματιληπτικό έλεγχο από το βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, των Δέλτα Φύτου και Θήτα Κωνσταντινίδη και Γάμα Καμάρι, το όνομα στο 5% των αναφερομένων φυτών είχε δοθεί από τον Λινναίο. Και μιλάμε για φυτά σπάνια. Αν θεωρήσουμε τα πιο κοινά φυτά και κάνουμε αντίστοιχο έλεγχο στο βιβλίο «Φυτά του Ολύμπου» του Αλφα Σρίντ, το ποσοστό ανεβαίνει στο 46%.
και αν πάμε στην χλωρίδα της Βόρειας Ευρώπης, ακόμα υψηλότερα, στο 95%. Αν τα ποσοστά δεν σας φαίνονται και τόσο εντυπωσιακά, σκεφτείτε ότι ο ανάδοχος έζησε τον 18ο αιώνα, όταν μεγάλο μέρος της γης δεν είχε ακόμα εξερευνηθεί και το υπόλοιπο το γνωρίζαμε μάλλον πλημελώς. Ας αντικαταστήσουμε λοιπόν τα πράγματα και ας περιπλανηθούμε για λίγο στα ονόματα στον Λινναίο και στην εποχή του, κυρίως επειδή τα επιστημονικά ονόματα των φυτών σημαίνουν κάτι παραπάνω από την απλή και πρακτική ανάγκη να συνεννοούνται οι επιστήμονες για να είναι σίγουροι για την ταυτότητα του φυτού όταν συζητούν μεταξύ τους. Το όνομα, ήδη από την αρχαιότητα, εκτός από την χρήση του στην επίκληση συγκεκριμένων προσώπων, είχε και την σημασία της φήμης και της υπόλοιψης, τόσο για αρετές που κληρονομήθηκαν όσο και για αρετές που αποκτήθηκαν με κόπο, πράγμα που έδινε στον άνθρωπο στόχο, αντικείμενο και νόημα ζωής. Να μην στιγματίσει το όνομα, περηφάνεια και τιμή αν κατάφερνε, ντροπή και άγχος αν το αμαύρωνε. Τώρα, το πώς φτάσαμε στο σημείο να κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια τόσοι δυσόνυμοι, επώνυμοι και όχι μόνο αδιαφορούν για την ανυποληψία του ονόματός τους, αλλά φαίνεται κιόλας να το διασκεδάζουν και να καυχόνται, είναι ένα θέμα που ξεπερνά τους στόχους αυτού του βιβλίου. Εδώ μας ενδιαφέρει η τιμή και η υπόλοιψη των φυτών. Η ιστορία των ονομάτων στην οικογένεια του Λινναίου ήταν κάπως περιπετειώδης. Ο πατέρας του ονομαζόταν Νίλς Ίγκερμαρσον, επειδή ήταν γιος του Ίγκερμαρ Μπέγκστρον και σύμφωνα με τον παραδοσιακό πατρονημικό σκανδιναβικό αυτό σύστημα εκείνης της εποχής, οι γη είχαν ως επώνυμο το όνομα του πατέρα με την κατάληξη «σον», γιος. Έτσι, ο ήρωάς μας κανονικά θα έπρεπε να έχει το τετριμένο όνομα Κάρλ Νίλσον. Ωστόσο, όταν ο πατέρας Νίλς έγινε δεκτός να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Λούντ, υποχρεώθηκε από τον νόμο να υιοθετήσει ένα σταθερό οικογενειακό όνομα. Λάτρης των φυτών ο πατέρας, εμπνεύστηκε το νέο του όνομα από την γιγάντια φιλίρα που μεγάλωνε στο κτήμα τους. Λίντ ονομάζεται η φιλίρα στα σουηδικά. Η εποχή εκείνη όμως απαιτούσε το όνομα των σπουδαγμένων να έχει μία λατινική χρειά που να υποδηλώνει το ομορφωτικό τους επίπεδο. Ο συνδυασμός λοιπόν της αγάπης για τα φυτά και της ανάγκης για την κοινωνική προβολή οδήγησε στο οικογενειακό όνομα Λινναίος, Λινναίους, και πήρε και ο Κάρλ όταν γεννήθηκε το 1707. 50 χρόνια αργότερα, στο απόγειο της δόξας του, ήδη καθηγητής της ιατρικής στην Ουψάλα από το 1741, ο Κάρολος Λινναίος απέκτησε και ένα δεύτερο όνομα, όταν ο Σουηδός βασιλιάς του απένιμε τον τίτλο του ευγενή Κάρλ φον Λινέ. Το φον είναι το αντίστοιχο του γερμανικού τίτλου τιμής και το Λινέ από την γαλλική εκδοχή του επιθέτου, ίσως επειδή ο θεσμός της αναγόρευσης στην τάξη των ευγενών στην Σουηδία είχε εισαχθεί από χώρες που εκείνη την εποχή διέπρεπαν στο αντίστοιχο άθλημα. Έχοντας λοιπόν ως ευγενής το δικαίωμα να αποκτήσει θηρεό και σύμβολα, ο Κάρολος επέλεξε ως προσωπικό έμβλημα το φυτό που είχε ανακαλύψει σε μια νεαρή βοτανική εξερεύνηση στην Λαπωνία, το Linnea borealis. Μη σας ξενίζει ότι ο ανάδοχος των φυτών ήταν καθηγητής της ιατρικής. Την εποχή εκείνη η βοτανική ήταν κλάδος των ιατρικών σπουδών και τα φάρμακα είχαν αποκλειστικά φυτική προέλευση, με ρίζες στην παραδοσιακή ιατρική. Η χημεία δεν ήταν ακόμα ανεπτυγμένη και συνδεόταν περισσότερο με την αλχημία παρά με την ορθολογική επιστήμη. Ο ίδιος ο Λινναίος, όπως λένε οι βιογράφοι του, είχε από παιδί δύο πάθη, την αγάπη του για τη φύση, ιδιαίτερα για τα φυτά, και την έντονη διάθεση για ταξινόμηση. Σπούδασε καταρχάς ελληνικά, εβραϊκά, θεολογία και μαθηματικά. Η επιθυμία της οικογένειάς του ήταν να γίνει ιερέας. Σύντομα φάνηκε ότι δεν είχε αυτή την κλίση. Έτσι στράφηκε στην ιατρική, πράγμα που του έδωσε την ευκαιρία να μην απομακρυνθεί από τα αγαπημένα του φυτά.
Στο μάθημα της βοτανικής συνειδητοποίησε ότι τα άνθη που τόσο θαύμαζε δεν ήταν τίποτα άλλο από τα γεννητικά όργανα των φυτών. Και η χαρακτηριστική παρατηρητικότητά του αλλά και οι απόψεις παλαιότερων ταξινόμων τον βοήθησαν να αντιληφθεί ότι η μορφή των ανθέων ήταν το καλύτερο διαγνωστικό κριτήριο για την διάκριση μεταξύ διαφορετικών φυτικών ειδών, επειδή είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό. Πράγματι, η μορφή άλλων φυτικών οργάνων μπορεί να διέφερε πολύ από άτομο σε άτομο μέσα στο ίδιο είδος. Παραδείγματος χάριν, τα φύλλα μπορεί να διαφέρουν στο μέγεθος, το σχήμα ή την απόχρωση ανάλογα με το περιβάλλον όπου έχει αναπτυχθεί ένα και το αυτό φυτό. Από την άλλη πλευρά, η μορφή των φύλλων δεν παρουσιάζει την εξαιρετική ποικιλομορφία των ανθέων, ενώ πολλά διαφορετικά και ανεξάρτητα μεταξύ τους φυτικά είδη μπορεί να διαθέτουν όμοια φύλλα. Αν ζητήσετε από έναν ταξινόμο να σας αναγνωρίσει ένα άγνωστο φυτό που δεν είναι ανθισμένο, μπορεί να το κάνει με πολύ μικρή προσέγγιση και με μεγάλη αβεβαιότητα. Συνήθως απαιτεί να του πάτε ένα άνθος και τότε, αφού μετρήσει και αναλύσει τη μορφή του, πολλές φορές και κάτω από το μικροσκόπιο θα καταφύγει σε κλίδες προσδιορισμού των ειδών πριν αποφανθεί με βεβαιότητα. Ο Κάρολος λοιπόν στηρίχθηκε στη μορφή των ανθέων και κυρίως στον αριθμό των στιμώνων που αποτελούν την αρσενική λειτουργία και στον αριθμό των υπέρων που συνεισφέρουν στην ηθυλική λειτουργία. Ένα άνθος λοιπόν μπορεί να έχει από έναν έως πολλούς στήμονες και ύπερους ανάλογα με το είδος, ενώ ο χαρακτήρας αυτός, δηλαδή ο αριθμός τους, είναι σταθερός για κάθε είδος. Χώρισε λοιπόν τα μέχρι τότε γνωστά φυτά σε 23 κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των στιμώνων και πρόσθεσε σε μία ακόμη κατηγορία τα φυτά που δεν φέρουν άνθη, τα οποία ονόμασε κρυπτόγαμα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 23 κατηγορίες που αποτελούσαν τα φανερόγαμα. Κάθε κατηγορία έλαβε ένα ελληνικό όνομα με βάση τον αριθμό των στιμώνων σε κάθε άνθος, παραδείγματος χάριν μονάντρια, διάντρια και ούτω καθεξής. Σε κάθε κατηγορία τα χώρισε σε υποκατηγορίες με βάση τον αριθμό των υπέρων, καθώς κάθε άνθος, όπως μονογυνία, διγυνία κλπ. Φανταστείτε λοιπόν κάτι ανάλογο στα ζώα, δηλαδή μια κατάταξη με βάση τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά. Κάποια ζώα που το κάνουν στα κρυφά, ενώ κάποια άλλα στο φως του ήλιου. Επίσης, η κατάταξη με βάση τον αριθμό των στιμώνων και των υπέρων, αλλά και η ελληνική ονομασία που δόθηκε σε κάθε κατηγορία, παρέπεμπε σε ανεπίτρεπτα για την εποχή σεξουαλικά υπονοούμενα. Διότι παραδείγματος χάριν, ένα φυτό της κατηγορίας διάνδρια και της υποκατηγορίας μονογίνια φανελώνει μία γυναίκα, δύο άντρες. Στο σύστημα περιλαμβανόταν επίσης όλοι οι υπόλοιποι σκανδαλώδεις συνδυασμοί ανδρικών ή γυναικείων χαρεμιών, καθώς και πιο προχωρημένες καταστάσεις ομαδικών συνευρέσεων. Και επειδή στην εποχή εκείνη όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι ήξεραν κάποια ελληνικά, το σύστημα κατάταξης του Λινναίου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων παρόλη την αναμφισβήτητη επιστημονική φήμη του αναδόχου. Λέγεται πως ο ίδιος ο Γκέτε, αν και δεν αμφισβητούσε την ορθότητα της κατάταξης, θεωρούσε ότι η ρηξικέλευθρη ονοματολογία θα διεύθυρε τους αθώους νεαρούς φοιτητές. Ο ίδιος ο Λινναίος, φαίνεται ότι ο Πονηρούλης διασκέδαζε πολύ με αυτές τις αντιδράσεις και δεν αποπειράθηκε ποτέ να αλλάξει τα ονόματα των κατηγοριών. Η δεύτερη καινοτομία που εισήγαγε ήταν το διονυμικό σύστημα που έβαλε σε μια τάξη τα πράγματα. Μέχρι τότε τα φυτά είχαν ονόματα σαν των Ισπανών. Κάθε ένα ήταν ένας μακρύς κατάλογος από χαρακτήρες, δύσκολος στην χρήση και ασταθής στο μήκος, μια και κάθε νέος μελετητής του είδους προσέθετε στην προηγούμενη σειρά και ένα νέο χαρακτηριστικό, κρίσιμο κατά την εκτίμησή του. Ο Λινναίος αντικατέστησε το πολυονυμικό σύστημα με το διονυμικό, προσθέτοντας και το όνομα του μελετητή που περιέγραψε πρώτος το είδος.
Έτσι, το Linea είναι το όνομα του γένους και μέσα σε ένα γένος μπορεί να περιλαμβάνεται να περιλαμβάνονται περισσότερα είδη που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Το Borealis από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα από ταξινομική άποψη. Κάτι σαν το Γιάννης που δεν μπορεί να φέρουν, που μπορεί να το φέρουν και πολλοί άνθρωποι. Ολόκληρο όμως το Linea Borealis υποδεικνύει ένα ξεχωριστό και μοναδικό είδος και το πλήρες Linea Borealis L συμπληρώνει ότι ο Linneus L έχει περιγράψει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την αναγόρευση του συγκεκριμένου φυτού σε ξεχωριστό είδος. Και τι σημαίνει είδος? Μα έναν πληθυσμό όμοιων κατά τεκμήριο ατόμων που μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους και να δώσουν βιώσιμους απογόνους. Το σύστημα κατάταξης του Linneus, αν και πρακτικό, ωστόσο ήταν τεχνητό και δεν είχε καμία φυσική βάση. Στην εποχή του, τα είδη των οργανισμών θεωρούνταν σταθερά και μη εξελισσόμενα, χωρίς καμία σχέση μεταξύ τους, πέρα από το ότι το κάθε ένα από αυτά αποτελούσε μία στιγμιαία έμπνευση του Θεού που κάποτε τα δημιούργησε. Και η επιστημονική ενασχόληση μαζί τους δεν αποσκοπούσε στην έβρεση σχέσεων, αλλά στην ανακάλυψη της σοφίας του δημιουργού. Πάνω από 100 χρόνια αργότερα, το σύστημα κατέρευσε όταν ένας άλλος Κάρολος, ο Δαρβίνος, διατύπωσε την θεωρία της εξέλιξης μέσα από την φυσική επιλογή. Έγινε τότε σαφές και με την πάροδο του χρόνου αποδεκτό ότι από την επιστημονική κοινότητα όλοι οι οργανισμοί συνδέονται με σχέσεις συγγένειας και ανάγονται σε κοινούς προγόνους. Ότι το κάθε είδος προήλθε ή απέκλεινε από κάποιο άλλο μέσα από μια διαδικασία σταδιακών αλλά κληρονομήσιμων αλλαγών στην μορφή και στις λειτουργίες. Οι νέες ιδιότητες, προϊόντα μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό, ετίθεντο υπό τον έλεγχο της φυσικής επιλογής, δηλαδή του περιβάλλοντος, και αν προσέδιδαν στον οργανισμό προσαρμοστικά πλεονεκτήματα, διατηρούνταν. Ο στόχος της φυσικής επιλογής είναι το άτομο μέσα στον πληθυσμό. Το άτομο λοιπόν που φέρνει την επιτυχή μετάλλαξη ως πλεονεκτικότερο των υπολείπων θα αφήσει περισσότερους απογόνους και έτσι η συχνότητα των αντίστοιχων γονιδίων στον πληθυσμό θα αυξηθεί. Σταδιακά η ενδεχόμενη συσσόρευση νέων μεταλλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τόσο κρίσιμων ώστε η αναπαραγωγή μεταξύ των ομάδων στο εσωτερικό του πληθυσμού να είναι συμβατή. Τότε έχουμε την δημιουργία ενός νέου είδους. Οι νέες αυτές απόψεις έκαναν απαραίτητη την εγκατάλειψη του τεχνικού συστήματος ταξινόμησης του Linneus και την έναρξη της προσπάθειας υιοθέτησης ενός ιεραρχικού συστήματος που να υποδεικνύει φιλογενετικές σχέσεις. Ωστόσο διατηρήθηκε το διονομικό σύστημα ονομασίας των ειδών, χωρίς να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές ταξινομικές μελέτες που στηρίζονται στις ομοιότητες και διαφορές στην μορφή. Οι ταξινόμοι εκμεταλλεύτηκαν στη συνέχεια όλες τις τεχνολογικές πρόοδους. Έτσι, σε προβληματικές περιπτώσεις, εκεί όπου η μορφολογική ανάλυση δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα, χρησιμοποιήθηκαν βιοχημικά κριτήρια. Η βιοχημική ταξινόμηση με βάση τις δευτερογενείς μεταβολές άνθησε πριν από μερικές δεκαετίες, ώσπου τα τελευταία 20 χρόνια η ραγδαία εξέλιξη των μοριακών τεχνικών σε συνδυασμό με όλο και πιο δυνατούς υπολογιστές σήμερα δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίζουμε συγγενικές σχέσεις με βάση την αλληλουχία των γονιδίων στο DNA και το σημαντικότερο, κάνοντας εύλογες παραδοχές για τον αριθμό εμφάνισης νέων μεταλλάξεων, μπορούμε να υπολογίζουμε όχι μόνο τον βαθμό συγγένειας μεταξύ των ειδών αλλά και τον χρόνο που πέρασε από τότε που δύο συγγενικά είδη απέκλειναν στο παρελθόν από το ευρύ κοινό τους εξαφανισμένο πλέον πρόγονο. Ένα σύνολο αυτοτελών ειδών λοιπόν κατατάσσεται σε ένα γένος που τα μέλη του έχουν έναν κοινό πρόγονο από τον οποίο διαχωρίστηκαν στο μακρινό αλλά προσδιορίσιμο παρελθόν. Υπάρχουν γένοι με ένα και μόνο μοναδικό είδος και μια και όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς έχουν εξαφανιστεί. Τα συγγενικά είδη κατατάσσονται με την ίδια λογική σε οικογένειες που και αυτές στο απότερο παρελθόν απέκλειναν από κάποιους κοινούς προγόνους. Με όλο και περισσότερο απομακρυσμένο βαθμό συγγένειας ακολουθούν οι τάξεις που περιέχουν συγγενικές οικογένειες, οι κλάσεις που περιέχουν συγγενικές τάξεις και τα αθροίσματα ή φύλλα που περιέχουν συγγενικές κλάσεις. Τα φυτά αποτελούν ένα άθροισμα.
ή Φίλο ή Βασίλειο, που απέκλεινε πριν από 470 περίπου εκατομμύρια χρόνια από έναν κλάδο των χλωροφυκών, τα οποία ανήκουν σε ένα άλλο μεγάλο άθροισμα, αυτό των πρωτοκτίστων, που περιλαμβάνει και τα φύκη. Εδώ θα σταματήσω αυτό το κεφάλαιο, διότι έχει φτάσει η ώρα να έχει συμπληρωθεί και θα επανέλθουμε την επόμενη Τρίτη, διότι όπου να είναι θα πρέπει να αρχίσει το πρόγραμμα της επόμενης εκπομπής με την επόμενη παραγωγό μας. Να είσαστε καλά που ήσασταν κοντά και θα έχουμε συνέχεια την ερχόμενη εβδομάδα. Ως τότε, γεια σας με ένα μικρό μουσικό κλείσιμο.